Το Κέντρο Πολιτισμού τώρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει την 8η συνάντηση ερασιτεχνικών θεατρικών σχημάτων Θυμέλη στο θέατρο Metropolitan, The Urban Theater. Μία από τις παραστάσεις που παρουσιάζονται είναι «Οι δύο εαυτοί μου», μία διασκευή έργου σε σκηνοθεσία της Μόνικας Αϊβάζογλου από την θεατρική ομάδα Studio Έργων. Σήμερα λοιπόν, 15 του Μάη, έχουμε μαζί μας την κυρία Αϊβάζογλου, με την οποία την προηγούμενη εβδομάδα ήταν λίγο δύσκολη η επικοινωνία μας. Ελπίζω σήμερα να τα πάμε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα, καλά είμαστε εσείς? Είστε έτοιμοι για απόψε? Πείτε μου, δεν άκουσα. Είστε έτοιμοι για απόψε? Για απόψε, πάντα έτοιμοι. Εμείς είμαστε στις επάλξεις 24 ώρες, 24 ώρο. Είμαστε έτοιμοι, ναι. Αυτός ο θεσμός του Κέντρου Πολιτισμού δίνει την ευκαιρία σε σχήματα της Θεσσαλονίκης, σε θειάσους, να ανέβουν στη σκηνή και προκειμένου να επικοινωνήσουν το έργο τους με τον κόσμο. Τη θεατρική σας ομάδα πόσο καιρό την έχετε, το στούντιο έργων? Το στούντιο έργων υπάρχει από το 2009. Mm-hmm. Είμαστε συνέχεια εκεί, ακόμη και, και στην περίοδο του COVID εμείς βρισκόμασταν με κάποιον τρόπο, επικοινωνούσαμε έστω μέσα, δηλαδή δεν μας διέλυσε ούτε εκείνη διετία, τριετία. Είμαστε άνθρωποι που βρισκόμαστε μαζί από εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον. Βέβαια μπαίνουν και άλλοι καινούργοι, αλλάζουν κάποιοι από την ομάδα, μένουμε κάποιοι σταθεροί και συνεχίζουμε, γιατί θεωρούμε την ομάδα μας περισσότερο σαν οικογένεια και όχι σαν μια θεατρική απλή ομάδα. Κυρία Αϊβάζογλου, το έργο που παρουσιάζεται σήμερα είναι ελεύθερη είσοδος, να πούμε σωστά? Ναι, φυσικά, ναι. Είναι ελεύθερη είσοδος. Βασίζεται στο έργο της Χρύσας Σπηλιώτη, «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική». Ακριβώς. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο να παρουσιάσετε σε αυτή τη διοργάνωση? Καταρχάς να πω για την ελεύθερη είσοδο ότι ναι, είναι ελεύθερη είσοδος, αλλά θα θέλαμε, αν μπορούν οι θεατές να φέρουν τρόφιμα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα πάνε για την ενίσχυση της φιλοπτώχου για τα κορίτσια. Πόσο σημαντικό αυτό που λέτε, ναι, κυρία Ιβάζου. Για τα κορίτσια τα οποία έρχονται, φοιτήτριες, τις οποίες φιλοξενούν εδώ στη Θεσσαλονίκη ώστε να μπορούν να σπουδάσουν. Για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι και γι' αυτό το θίγω. Όποιος μπορεί να φέρει κάτι από το υστέρημά του, γιατί κανένας μας δεν, για κανέναν δεν είναι εύκολο πια, αλλά θα διευκολύνει μια κατάσταση. Τώρα, για ποιο λόγο αποφασίσαμε αυτό το έργο? Είναι μια ομάδα, τέλος πάντων, αποτελείται από τρεις ομάδες το εργαστήρι. Αυτή η ομάδα είχε πολλές γυναίκες, οι οποίες δεν ήταν και σε μικρή ηλικία, θέλω να πω δεν είναι 20χρονα. Μέσα από αυτό το έργο βγήκαν εμπειρίες ζωής, τις οποίες είχαμε όλες μας και τις οποίες μπορέσαμε και καταφέραμε ανακουφιστικά σε κάποιες στιγμές να τις παρουσιάσουμε προς τα έξω, να τις βγάλουμε ακόμα και από μέσα μας. Δεν είναι, ξέρετε, εύκολο ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ασχολείται με το θέατρο, πολλά πράγματα τα οποία το βασανίζουν, να τα εξωτερικεύσει. Καμιά φορά κρυμμένη πίσω από ένα ρόλο βγάζουμε αποθυμένα ή βγάζουμε μύχες σκέψεις τις οποίες κρύβαμε πολύ καλά τόσο καιρό, και αυτό είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό, ξέρετε. Μάλιστα, οπότε όλα αυτά θα τα δούμε απόψε. Τι ώρα αρχίζει η παράστασή σας? Είναι 8 η ώρα η παράσταση. Καλά είναι να είσαστε εκεί από τις 7.30. Βέβαια δεν ξέρω, λίγο να δείτε λίγο τι γίνεται, γιατί θα υπάρχει και το μάτς σήμερα, το φοβερό και το τροβερό εδώ με το ΠΑΟΚ. Είναι 8 η ώρα η παράσταση. Οπότε να ξεκινήσουμε από τα σπίτια μας λίγο πιο νωρίς, στο Μετροπόλιταν, στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Ναι, και εδώ να πω και κάτι ακόμα, δηλαδή
οφείλουμε ένα ευχαριστώ στον Κέντρο Πολιτισμού, γιατί εμείς συμμετέχουμε σε κάθε θυμέλη από τότε σχεδόν που ξεκίνησε. Είναι μια φοβερή ιστορία και θα σας πω γιατί, για τους ερασιτεχνικούς θεάσους μιλώντας, οι οποίοι, παρένθεση, κάποιοι από αυτούς δεν είναι καθόλου ερασιτεχνικοί όσον αφορά την ποιότητά τους. Είναι πολύ σημαντικό ότι τους δίνεται η ευκαιρία μέσα σε ένα μεγάλο χώρο κεντρικό να παρουσιάσουν την δουλειά τους χωρίς να πληρώσουν ενίκεια ή οποιαδήποτε άλλη. Έτσι, ναι. Γενικά όλη την παραγωγή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που κάνει το Κέντρο Πολιτισμού. Πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή, και το τονίζω. Έτσι είναι, ναι. Όπου με πολύ ευγένεια και πολύ με σεβασμό το Κέντρο Πολιτισμού αντιμετωπίζει όλες αυτές τις προσπάθειες, και αυτό είναι προς τιμήν του. Οπότε καλό είναι να το θίγουμε και να το λέμε φυσικά, την κυρία Μικονίου, εν πάση περιπτώσει. Αλλά για μας είναι πάντοτε μια γιορτή, είναι πολύ σημαντικό το να πάρουμε μέρος στη μέλη. Κυρία Ιβάζογλου, σας καλή ευχαριστούμε επιτυχία, πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν η κυρία Μόνικα Ιβάζογλου, σκηνοθέτης.